Μάλλον έτσι χαμηλόφωνο και χαμηλών τόνων, ας πούμε, δεν είναι από αυτά που ζητιέται. Και δεν είναι από, είμαι σίγουρος, δεν είναι από τα τραγούδια εκείνα που κάποια μέρα κάθεσαι σιάτο και είπε σήμερα πρέπει να γράψω ένα τραγούδι. Θυμάσαι πώς το έγραψες. Για λέγε, λέγε, λέγε. Αν μπορείς να το πεις, αν είναι από εκείνα που πρέπει να πας σε άλλη εκπομπή για να το πεις, άστο. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι βαθιά θλιμμένο. Μα γι' αυτό ξεκινάς και με όλα τα βαθιά χρώματα. Ναι. Λέει ένα τραγούδι που έγραψα για τον αδερφό μου. Περνούσε έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογική. Ο αδερφός μου ήταν ζωγράφος και ήθελα να τον βοηθήσω, δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Αισθανόμουν αδύναμος και απελπισμένος, ας πούμε, μια και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και μίλησα με χρώματα, μια και τα χρώματα ήταν το υλικό της δουλειάς του. Και μάλιστα όταν μου ήρθε η ιδέα να βάλω αυτά τα χρώματα, δεν τα έβαλα τυχαία, τα έβαλα με μια διαδοχή που ήξερα από ένα συγκεκριμένο πίνακα του κλέ. Υπάρχει ένας πίνακας του κλέ που είναι τετραγωνάκια-τετραγωνάκια, ένας μέσα σε μια βάρκα προϊστορικός άνθρωπος που προσπαθεί να σκοτώσει. Και θυμόμουν αυτή τη διαδοχή, δηλαδή από το βαθύ πράσινο στο βαθύ μπλε, στο βαθύ μοβ κτλ. Δηλαδή με αυτή την δομή, ας πούμε, του κλέ, οργάνωσα κάποια χρώματα, αφιερωμένα. Αυτή είναι η μικρή ιστορία του. Ελπίζω να μην σου έφερα κάτι. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Με τίτλο και όλα αυτό το τραγούδι. Αλλά είχα πάντα την απορία του πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε. Και ο τίτλος είναι 17 Μαριλίδο Street Blues. Ήταν, 17 Μαριλίδο ήταν το σπίτι που γράφτηκε το τραγούδι και που μέναμε κτλ. Στο ψυχικό. Αυτό είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, ας πούμε.